Λοιπόν, παιδιά, πάρτε έναν καφέ, ένα αναψυκτικό, πάρτε κάτι να φάτε, γιατί αυτό το βίντεο μάλλον θα βγει μεγάλο. Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τα βαμμένα μαλλιά. Είχα αναφέρει σε προηγούμενο μου βίντεο, όσοι και όσες από εσάς ενδιαφέρεστε, να κάνουμε ένα θέμα για τα βαμμένα μαλλιά και η ανταπόκριση σας ήταν θετική. Θα ξεκινήσουμε με γενικούς κανόνες για τα βαμμένα μαλλιά και θα περάσουμε στη συνέχεια για τα κόκκινα μαλλιά. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι δεν είμαι επαγγελματίας και όλα αυτά που θα σας πω είναι καθαρά από δικές μου προσωπικές εμπειρίες. Όπως επίσης θέλω να σας πω ότι πριν από περίπου 4 χρόνια τα μαλλιά μου τα έκαψα επειδή χρησιμοποίησα decapage συστηματικά, δηλαδή ήθελα να τα κάνω από μαύρα, να τα κάνω κόκκινα και δεν πήγα σε κάποια κομμώτρια και τα έκανα μόνη μου και έκαψα το μαλλί μου κυριολεκτικά από εδώ και κάτω και το μαλλί μου ήταν πάρα πολύ μακρύ. Θα σας βάλω λογικά κάποια φωτογραφία εδώ ή εδώ για να δείτε πώς ήταν το μαλλί μου πριν το κάψω. Και αυτά. Λοιπόν, για όσες ενδιαφέρονται να μάθουν την όλη ιστορία με τα μαλλιά μου, από το πώς ήταν, πώς έγιναν και μετά όλη η διαδικασία που κάηκαν και πώς τα κούρεψα και πώς άρχισαν μετά σιγά σιγά να μεγαλώνουν, αφήστε μου σχόλια από κάτω και μπορεί κάποια στιγμή να σας κάνω ένα βιντεάκι το οποίο έχει να κάνει με την ιστορία των μαλλιών μου και όλα αυτά που τράβηξαν τα καημένα τα μαλλιά. Τέλος, θα σας αφήσω κάτω στις πληροφορίες και τα προϊόντα που θα σας δείξω και θα σας αφήσω τα λεπτά που ξεκινάει κάθε κατηγορία, ούτως ώστε άμα θέλει κάποια να μάθει για τα κόκκινα μαλλιά, ας πούμε, και δεν την ενδιαφέρουν οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, να πάει κατευθείαν στα συγκεκριμένα λεπτά του βίντεο. Για όποια δεν έχει κόκκινα μαλλιά και θέλει να μάθει γενικά τι μπορεί να κάνει για να προστατέψει τα μαλλιά της, φυσικά θα αφήσω επίσης πάλι από κάτω τα λεπτά που μιλάω για γενικά, για τα μαλλιά γενικά. Έχω κι εγώ εδώ πέρα το καφέ μου και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα περάσουμε στους γενικούς κανόνες για τα βαμμένα μαλλιά πρώτα και αυτό που έχω να πω εννοείται είναι ότι πρέπει να ξεκινήσετε με ένα σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά. Δεν έχει σημασία ποια μάρκα σαμπουάν θα επιλέξεις, αρκεί να είναι για βαμμένα μαλλιά. Εάν έχεις βαμμένο μαλλί και οι άκρες σου είναι ταλαιπωρημένες και γενικά το μαλλί σου είναι άτονο κτλ, δεν παίρνεις προϊόντα που γράφουν για άτονα μαλλιά, για ξηρά μαλλιά, για ταλαιπωρημένες άκρες κτλ. Αυτά συνήθως ενδείκνυται για τα φυσικά μαλλιά. Τα βαμμένα μαλλιά έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες. Το επόμενο που έχω να πω είναι ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι να βάζετε μάσκα. Εγώ γενικά να σας πω ότι δεν είμαι υπέρ του conditioner και γενικά των μαλακτικών, διότι θεωρώ ότι δεν κάνουν κάτι στο μαλλί. Δηλαδή δεν είναι μόνο να μπορέσουν να σου κατεβούν τα μαλλιά στο χτένισμα και να είναι λίγο μαλακά. Αυτό πιστεύω ότι τα conditioner και όλες αυτές οι μαλακτικές κάνουν μια πολύ επιφανειακή δουλειά και δεν θεωρώ ότι βοηθάνε πραγματικά το μαλλί να θρέψει. Η μάσκα από την άλλη έχει άλλες ιδιότητες, γι' αυτό και εγώ είμαι υπέρ της μάσκας και δεν χρησιμοποιώ τίποτα μα τίποτα που έχει να κάνει με conditioner και μαλακτικές. Και ο λόγος που η μάσκα είναι καλύτερη είναι λογικά γιατί έχει κάποια έξτρα συστατικά, έχει μια φόρμουλα η οποία μπορεί και κάνει περισσότερη δουλειά. Τώρα, να μιλήσουμε για κάτι πολύ διαδικαστικό και αυτό είναι και το πώς λειτουργεί η μάσκα. Η μάσκα, όταν την τοποθετείτε στα μαλλιά σας, ανοίγει τα λέπια της τρίχας και εισχωρεί μέσα το προϊόν. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που κυκλοφορούν εκεί έξω, δηλώνουν στις συσκευασίες με τις μάσκες ότι είναι μάσκα ενός λεπτού, δύο λεπτών, τριών λεπτών κτλ. Για μένα είναι τέρμα λάθος το συγκεκριμένο, γιατί ουσιαστικά η μάσκα, άμα μπει στα μαλλιά και καθίσει μόνο ένα λεπτό, παιδιά δεν κάνει τίποτα. Πότε να προλάβουν να ανοίξουν τα λέπια, πότε να εισχωρήσουν το προϊόν, πότε να δράσει και πότε θα το ξεπλύνετε. Δηλαδή είναι τόσο σύντομο το χρονικό διάστημα που σας λέει η μάσκα ότι υδρά και το οποίο δεν το πιστεύω ότι γίνεται. Λοιπόν, εγώ κάθε φορά που παίρνω μάσκα, βασικά έχω μια συγκεκριμένη που χρησιμοποιώ το τελευταίο χρόνο τουλάχιστον, αλλά οποιαδήποτε μάσκα έχει περάσει από τα χέρια μου, δεν την αφήνω ποτέ 1 με 3 λεπτά. Την αφήνω το λιγότερο 20 λεπτά. Τώρα, να σας πω γιατί να ισχυρίζετε ότι είναι 1 με 3 λεπτά εάν δεν κάνει τη δουλειά. Γιατί είσαι εσύ, η Μαρία, η Σοφία ή οποιαδήποτε, η οποία έχει μια καθημερινότητα η οποία είναι δύσκολη. Άλλοι έχουν παιδιά, άλλοι έχουν διάφορες υποχρεώσεις, δουλειά, σχολές, χίλια δυο.
θα γυρίσει συνήθως στο μπάνιο μας και το λούσιμο το κάνουμε το βράδυ που είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι και θέλουμε απλά να ξεμπερδεύουμε και να πέσουμε για ύπνο. Εάν μια μάσκα ισχυρίζεται ότι δρά σε 20 λεπτά, κανένας δεν θα την αγοράσει. Η σημερινή γυναίκα τουλάχιστον δεν θα την αγοράσει εύκολα γιατί θα πει πώς θα κάθομαι να κάνω εγώ τα 20 λεπτά να περιμένω για να δράσει η μάσκα. Οπότε είναι καθαρά πιστεύω τουλάχιστον εγώ κατά τη δική μου την άποψη, είναι θέμα marketing. Ότι σου λέει ότι δρά σε 1 με 3 λεπτά και σε κάνει να την πάρεις και τη λες ok, 1 λεπτό έχω να διαθέσω μέσα στο μπάνιο μου για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της η μάσκα. Κατά τη δική μου την άποψη λοιπόν αυτό είναι ένα ουσιαστικά αθώο ψέμα που υπάρχει εκεί έξω. Συγχωρήστε με άμα η άποψή μου δεν συμφωνεί με τη δική σας, αλλά επειδή βλέπω αποτελέσματα στα μαλλιά μου με τις μάσκες ενώ τις κρατάω 20-25 λεπτά, έχω το δικαίωμα να πω τη δική μου την εμπειρία, οπότε να σας κατευθύνω εάν θέλετε να το ακολουθήσετε κι εσείς. Εγώ κάθε φορά που κάνω λοιπόν μπάνιο και λούσω τα μαλλιά μου, πρώτα κάνω τα μαλλιά και όταν βάζω τη μάσκα τα μαζεύω πάνω με ένα λαστιχάκι και τότε ξεκινάω να κάνω το σώμα. Από σκραπ μέχρι ξύρισμα, μέχρι γενικά την περιποίηση του σώματος, το μαλλί είναι πάνω με τη μάσκα. Οπότε, ένα τέταρτο θα είναι, ένα 20 λεπτό αναλόγως τι έχω να κάνω μέσα στο μπάνιο, αλλά όπως και να έχει, είναι παραπάνω ώρα από ότι με 1 με 5 λεπτά. Θεωρώ ότι αυτό το 20 λεπτό θα αλλάξει εντελώς τη ζωή σας και την εμφάνιση των μαλλιών σας, οπότε αν έχετε τον κόπο και το κουράγιο να το κάνετε, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να το κάνετε και πιστεύω ότι πραγματικά θα λειτουργήσει και σε εσάς, γιατί δεν νομίζω να διαφέρει πάρα πολύ το μαλλί μου από όλο τον κόσμο. Εγώ συγκεκριμένα κάνω 2 φορές την εβδομάδα μάσκα. Και ο λόγος που κάνω 2 φορές την εβδομάδα είναι γιατί μόνο 2 φορές την εβδομάδα λούζω τα μαλλιά μου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό tip που μπορώ να σας δώσω είναι να λούζεστε με κρύο νερό. Παιδιά, εγώ λούζομαι με κρύο νερό χειμώνα καλοκαίρι. Το χειμώνα πραγματικά υποφέρω, αλλά αυτό που κάνω είναι να έχω τη ρόμπα μου, κανονικά να μπαίνω σαν το κρεμμύδι μέσα στο μπάνιο και να κάνω μόνο το κεφάλι μου με κρύο νερό. Παίζει να έχω πάει 2-3 φορές κανένα κεφαλικό από το πολύ το κρύο, αλλά παίζει στα παιδιά, οπότε μην αγχώνεστε, θα βγείτε ζωντανοί από αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς αλλάζει, πόσο πολύ, πιο πολύ θα διαρκέσει το χρώμα στα μαλλιά σας. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί όπως η μάσκα, όπως η βαφή, έτσι και το ζεστό νερό και γενικά η θερμότητα ανοίγει τα λέπια της τρίχας. Όταν τα λέπια της τρίχας είναι ανοιχτά, το χρώμα θα φύγει. Οπότε, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Εσκεμμένα δεν ανοίγουμε τα λέπια της τρίχας χρησιμοποιώντας κρύο νερό. Εάν δεν αντέχετε κρύο νερό, χλιαρό νερό είναι επίσης μια από τις επιλογές σας. Ζεστό και καυτό νερό, ξεχάστε το. Άμα θέλετε τουλάχιστον να διατηρήσετε το χρώμα των μαλλιών σας, όχι μόνο σαν χρώμα, αλλά και σαν τη λάμψη που θέλετε να σας προσφέρει το αποτέλεσμα στα μαλλιά σας. Επόμενο πράγμα που μπορώ να σας πω αφορά κυρίως τα ξανθά μαλλιά. Επειδή ήμουν ξανθιά κάποτε και θα σας αφήσω πάλι μια εικόνα δεξιά και αριστερά να σας δείξω ότι κάποτε ήμουνα και εγώ ξανθιά και τα μαλλιά θέλανε πάρα πολύ περιποίηση και μου κυτρίνιζαν σε περίπου 10 με 15 μέρες από τη στιγμή που έβαθα. Άννα, για σένα είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό που έκανα συχνά πυκνά ήταν να κάνω ρεφλέ στα μαλλιά μου μόνη μου στο σπίτι, το οποίο σχετικά δεν είναι καθόλου επιβλαβές για το μαλλί, δηλαδή άμα κάνεις ας πούμε πάνω μια φορά το μήνα για έξτρα στη μέση του μήνα ένα ρεφλεδάκι, δεν πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα κακό. Ένα τύπο που μπορώ να σας δώσω για εσάς τις ξανθιές είναι ότι εγώ χρησιμοποιούσα ενδιάμεσα επίσης και ειδικά προϊόντα, τα silver σαμπούς, τα οποία έχουν μέσα κάτι χρωστικές και βοηθάνε στο να φύγει η κιτρινίλα και κατά τα άλλα το κομμάτι της περιποίησης είναι ακριβώς το ίδιο, όπως είπα και όπως μιλάω τόση ώρα σχετικά με τις μάσκες και για το κρύο το νερό. Ας περάσουμε στα κόκκινα μαλλιά, γιατί ξέρω ότι πολλές από εσάς είτε θέλετε να τα κάνετε είτε τα έχετε ήδη και με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά και τι βαφές χρησιμοποιώ και πώς τα περιποιούμε και είναι τόσο ζωντανά κτλ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάτι πάρα πολύ βασικό. Εμένα η φυσική μου η ρίζα είναι ξανθιά, που σημαίνει ότι ό,τι απόχρωση και να πάρω βγαίνει πάρα πολύ έντονη.
Εάν τα μαλλιά σας είναι καστανά και πιο σκούρα από καστανό, να ξέρετε ότι οι βαφές οι κόκκινες θα έχουν πιο ήπια αποτελέσματα και πιο φυσικά. Ο μόνος τρόπος να μπορέσετε να τα κάνετε πάρα πολύ έντονα είναι δυστυχώς η διαδικασία του ντεκαπάζ. Κάτι το οποίο, όπως είπα και στην αρχή, εμένα προσωπικά μου κατέστρεψε και μου έκαψε το μαλλί. Οπότε, αν θέλετε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία, σας παρακαλώ πάρα πολύ μην κάνετε βλακίες μόνες σας στο σπίτι. Εκτός φυσικά αν είστε επαγγελματίες και πάλι με το ντεκαπάζ δεν παίζουμε. Παιδιά, πραγματικά μπορεί να σας κάνει τεράστιο κακό. Εμένα τα μαλλιά μου έκανα να συνέλθουν 3 χρόνια. 3 χρόνια και πάλι στις άκρες, άμα δεν έκανα τόση περιποίηση, θα ήταν ακόμα καμένα τα μαλλιά μου. Επίσης, ένα άλλο που πρέπει να σας πω είναι ότι άμα τα μαλλιά σας είναι βαμμένα, όχι ξανθά και όχι κόκκινα, οποιαδήποτε άλλη απόχρωση έχετε στα μαλλιά σας, από καστανό μέχρι μαύρο, η βαφή η κόκκινη δεν θα πιάσει, θα πιάσει μόνο στη ρίζα σας που θα είναι το φυσικό σας και το υπόλοιπο θα μείνει το ίδιο χρώμα. Το πολύ πολύ να φαίνεται στο φως ότι έχει λίγο κάποιους κόκκινους υποτόνους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ίδιο με τη ρίζα σας. Οπότε μην κάνετε τσάπο τον κόπο να ταλαιπωρήσετε το μαλλί σας, δεν θα βγει σαν αποτέλεσμα. Αφού λοιπόν είπα αυτά που είπα, πάμε να μιλήσουμε για τις βαφές. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ, παιδιά χίλια συγγνώμη, αλλά δεν έχω τα κουτάκια να σας τα δείξω. Οι βαφές που χρησιμοποιώ κατά βάση είναι από την εταιρεία Majirel. Για να μπορέσω να δώσω ένα πολύ έντονο αποτέλεσμα, χρησιμοποιώ κάθε φορά που βάφω τα μαλλιά μου μισό σωληνάριο από τη Majirel Mixtone, το κόκκινο. Είναι ένα ενισχυτικό χρώματος, το οποίο όμως όταν θα το δείτε είναι σαν ψεύτικο κόκκινο, είναι ουσιαστικά το κόκκινο, δηλαδή τέμπερα, πώς θα το πω, είναι κατακόκκινο. Δεν χρησιμοποιείται μόνο του, εάν το χρησιμοποιήσετε μόνο του δεν είναι ότι δεν θα σας κάνει, δεν θα σας βάψει το μαλλί, αλλά τα μίξτων λειτουργούν συνδυαστικά με τις βαφές, δηλαδή με μια άλλη βαφή. Άμα το βάλετε μόνο σας θα έχετε το αποτέλεσμα, αλλά θα φύγει πάρα πολύ εύκολα από το μαλλί σας, γιατί δεν κάθεται, δεν μπορεί να καθίσει στα μαλλιά σας. Οπότε εγώ αυτό που κάνω είναι να βάζω μισό σωληνάριο μίξτων κόκκινο και να το συνδυάζω με το νούμερο 664, ξανθό σκούρο, έντονο κόκκινο νομίζω ότι λέγεται, πάλι από Majirel, τα αναμειγνώ όλα μαζί και τα περνάω στα μαλλιά μου. Το οξυζηνέ που χρησιμοποιώ είναι το νούμερο 20, δεν θέλετε παραπάνω, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Όσο πιο πολλούς βαθμούς ανεβαίνετε στο οξυζηνέ, τόσο πιο μεγάλη ταλαιπωρία είναι για τα μαλλιά σας. Εγώ λοιπόν, αφού χρησιμοποιώ τη μάσκα 2 φορές την εβδομάδα και τα λούζω με κρύο νερό, το κόκκινο κρατάει περίπου 25 μέρες, ενώ να είναι έντονο. Εάν παρόλα αυτά τεμπελιάσω για κάποιο λόγο και παραλείψω τη διαδικασία της περιποίησης μου και το μαλλί μου ξεβράσει πολύ πιο σύντομα, αυτό που κάνω δεν είναι να τα βάψω, αλλά θα τα βάψω, αλλά όχι με βαφή κανονική. Θα πάω να πάρω από την La Rich Directions, θα σας αφήσω κάπου εδώ μια φωτογραφία για να τη δείτε. Είναι κάποιες ημιμόνιμες βαφές, οι οποίες νομίζω είναι φυτικές, χωρίς να είμαι 100% σίγουρη. Τέλος πάντων, ήταν οι βαφές που με έσωσαν όταν είχα τα καμένα μαλλιά, γιατί δεν μου τα κατέστρεφαν και επειδή η βαφή δεν καθόταν πάνω στο μαλλί μου, παιδιά, έφευγε η βαφή. Οπότε αυτά μπορούσαν και μου έκαναν τα μαλλιά μου να μην φαίνονται ανομοιόμορφα. Οπότε ναι, παίρνω το Pillar Box Red, είναι αυτό το χρώμα. Άμα το δείτε είναι πάρα πολύ έντονο και αυτό που κάνω είναι όταν τα μαλλιά μου έχουν ξεβράσει πάρα πολύ, παίρνω λίγη ποσότητα, την αναμειγνύω με λίγη μάσκα για να ανοίξουν τα λεπτά της τρίχας, την περνάω σε νοπά μαλλιά, την κρατάω τα μαλλιά μου σε ένα λαστιχάκι και τα αφήνω περίπου 20 με 30 λεπτά και τα ξεβγάζω με κρύο νερό πάντα και το μαλλί μου είναι ζωντανό και φρέσκο, θέρες και το βάψα εκείνη την ώρα. Οπότε ναι, μπορώ να σας προτείνω να πάρετε μια τέτοια ημιμόνιμη βαφή. Λοιπόν, την βρίσκεται στην Άγια, στην πλατεία Ναυαρίνου, για όσους και όσες από εσάς είστε από Θεσσαλονίκη. Η τιμή της είναι στα 5 ευρώ, παρόλα αυτά θα σας αφήσω το link από κάτω, γιατί είδα τις προάλλες ότι κάνουν και online παραδόσεις, οπότε όποιος δεν είναι από εδώ μπορεί να τα παραγγείλει. Επίσης θα δείτε το χρωματολόγιο, υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις για τα κόκκινα, πάρτε ό,τι σας βολεύει. Πάνω απ' όλα να θυμάστε ότι το χρώμα που θα δείτε δεν θα βγει ακριβώς στα μαλλιά σας, γιατί αυτά τα χρώματα είναι τεσταρισμένα σε άσπρα μαλλιά, δηλαδή σε άσπρη ρίζα, σε δεκαπαρισμένα μαλλιά. Ουσιαστικά αυτό που θα κάνει στο κόκκινο μαλλί σας είναι να το δώσει μια έξτρα ζωντάνια στο ενδιάμεσο, όσο δεν θέλετε να βάλετε την βαφή και θέλετε, ας πούμε, να ανανεώσετε το χρώμα σας μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι τον επόμενο μήνα που θα τα ξαναβάψετε όλα.
Θα περάσουμε τώρα στα προϊόντα περιποίησης που χρησιμοποιώ και θα σας μιλήσω με πολύ λίγα λόγια για το τι κάνει το καθένα και ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο. Σαμπουάν και μάσκα χρησιμοποιώ από Elvive, παιδιά. Είναι αυτά τα δύο τα προϊόντα. Το σαμπουάν μυρίζει τέλεια. Είναι το Color Vive για βαμμένα μαλλιά ή με αντάβιες. Έχει ένα καταπληκτικό άρωμα. Τα μαλλιά τα ενυδατώνει πριν καν βάλω τη μάσκα, δηλαδή ξεμπλέκονται τα μαλλιά μου με το λούσιμο. Τα λούζω δύο φορές με κρύο νερό. Το έχω πει καμιά 15 φορές στο κρύο νερό. Τα λούζω λοιπόν δύο φορές την εβδομάδα, από δύο φορές την κάθε φορά. Αυτά. Και τη μάσκα που χρησιμοποιώ είναι της ίδιας σειράς, είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι από την εταιρεία Elvive επίσης. Και βάζω, από ό,τι βλέπετε, παίζει να είναι το 10ο κουτί που έχω τελειώσει, ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, έχει ένα απίστευτο άρωμα. Αχ, παιδιά, όσοι το έχετε εκεί έξω, ξέρετε τι εννοώ. Λοιπόν, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα, κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, τουλάχιστον με τον τρόπο που τη χρησιμοποιώ εγώ. Την αφήνω 20 λεπτά περίπου μέσα στο μπάνιο ενώ ξυρίζομαι ή κάνω κάτι τέλος πάντων. Επίσης, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι με την πετσέτα, παιδιά, μην τα τρίβετε τα μαλλιά σας. Είναι κάτι το οποίο είναι ευρέως γνωστό. Τα μαλλιά σας τα παίρνετε την πετσέτα και θα τα ταμπονάρετε για να φύγει το περιττό νερό. Δεν πρέπει να τα τρίβετε. Με αυτόν τον τρόπο οι τρίχες τρίβονται μεταξύ τους και τις κάνετε φριζαρισμένες, σπάνε οι τρίχες και φυσικά ταλαιπωρείτε παραπάνω το μαλλί. Ενώ λοιπόν έχω βγάλει τα μαλλιά μου από την πετσέτα και τα έχω ταμπονάρει για να φύγει το περιττό, θα περνάω σε μια θεραπεία και έχω αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι θεραπεία για όλους τους τύπους μαλλιών. Λοιπόν, και δεν περιέχει ενόπνευμα. Είναι στη συσκευασία των 25 ml, θα σας αφήσω κάτω το link. Το συγκεκριμένο με την έκπτωση το βρήκα στα 13 ευρώ, έχει μια παχύρευστη υφή και αυτό που κάνετε να παίρνετε πάρα πολύ λίγο προϊόν, να το ζεσταίνετε στα χέρια σας και να το περνάτε σε όλο το μαλλί. Πραγματικά μου έχει αλλάξει εντελώς το μαλλί, σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα και το Moroccan Oil γενικά νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για τα μαλλιά μπορείτε να βάλετε. Φυσικά μπορείτε να βάλετε ό,τι λαδάκι έχετε, μπορείτε να βάλετε 100% φυσικό λάδι όπως αμυγδαλέλαιο, δαφνέλαιο, όλα αυτά κάνουν καλό στα μαλλιά σας. Τέλος, αφού έχω στεγνώσει στα μαλλιά μου, περνάω πάντα σε μια σιλικόνη μαλλιών. Αυτή την έχω πάρει από το Μασούτι, είναι αυτή εδώ, είναι από Nature Touch, έτσι λέγεται. Silicon Hair Care με έλαιο ήλιανθο και βιταμίνη Ε. Είναι πάμφθινη, νομίζω ότι είναι γύρω στα 3 ευρώ, δεν είμαι και 100% σίγουρη. Το πατάω δύο φορές. Το προϊόν που έχει στα χέρια μου το αναμειγνύω πάλι, το τρίβω και το περνάω πάλι στις άκρες. Τις γυαλίζει κατευθείαν και μπορεί και το καλό που κάνει είναι ότι σταθεροποιεί το χτένισμα, δηλαδή αν τα έχει ισιώσει και είναι ελαφρώς λίγο φριζαρισμένα στην αρχή που ακόμα δεν έχουν κάτσει τα μαλλιά από το βάρος, πηγαίνοντας με τη σιλικόνη και περνώντας τις στις άκρες, ουσιαστικά τα κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο φινίρισμα. Ωραία, σε γενικές γραμμές λοιπόν αυτά ήταν τα tips που μπορούσα εγώ να σας δώσω. Ελπίζω να μην σας κούρασα, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο και να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο. Οπότε ναι, κάπως έτσι τελειώνει το συγκεκριμένο βίντεο. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε like και να μου αφήσετε σχόλιο σε περίπτωση που σας άρεσε αυτό το βιντεάκι. Επίσης, άμα θέλετε και άλλο τέτοιου είδους βίντεο με μαλλιά, θα ήθελα πάρα πολύ να τα γνωρίζω. Και μέχρι την επόμενη φορά, παιδιά, να περνάτε καλά. Φιλάκια πολλά!